Τηλεόραση σας αρέσει σήμερα? Εμένα πάντα μου αρέσει, εγώ δεν της αρέσω. Σας έχει λείψει η εμπλοκή να είστε στην τηλεόραση? Να σας πω την αμαρτία μου, η μόνη εμπλοκή που μου έχει λείψει αυτόν τον καιρό είναι η πολιτική εμπλοκή, που θα ήθελα πάρα πολύ να έχω μια εκπομπή μόνο και μόνο για να τα χώσω. Αλλά με φοβούνται βέβαια και με απέσυρα. Με κακά ανταλλακτικά. Εγώ θεωρούμε ότι έχω κακά ανταλλακτικά. Για σας αφιερώνω το Maxi Midi φουστάκι που φοράω σήμερα. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Σε ποια δεκαετία που είστε αρκετά χρόνια στο χώρο ήταν ίσως η πιο εύκολη? Η καλύτερη μου δεκαετία ήταν από το 80-90 και πέρα, που έκανα το ραντεβού στα Τυφλά, που με γνώρισε και η Κουτσή Μαριά και όλη η Ελλάδα, και που έκανα μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή έκανα κάτι νούμερα. Τότε δεν υπήρχε μόνο ένα κανάλι, ήταν όλα τα κανάλια ανοιχτά. 98% τηλεθέαση. Ο Παύλος, αν δεν το κόψετε και το ακούσει, θα σας επιβεβαιώσω ότι λέω αλήθεια. Στο ραντεβού στα Τυφλά. 98, δύο-τρεις φορές, όχι μία. Μέσο όρο είχα 50-60 εκεί. Και μετά, γιατί φύγατε? Είχαμε ετοιμάσει σκηνικά, είχαμε ετοιμάσει τα πάντα από τη μία σεζόν στην άλλη, και 27 Μαΐου, λίγο πριν από τα γενεθλιά μου, μας κάνανε και ένα πολύ ωραίο τραπέζι κάπου μακριά και μου ανήκυλαν ότι κόβεται η εκπομπή μου. Είχε έρθει η επέλεση των γιγάντων. Βίωσα απελπισία, ήθελα να ανοίξει, γίναμε καταπιεί. Δεν καταλάβανα γιατί δεν χωράγαμε δύο πολύ μεγάλες πρωταγωνίστριες στο ίδιο κανάλι. Και η μία ήθελε να φύγω εγώ. Ποια ήταν? Κυρία Κορομιλά. Το είπε ο Ιταλός παραγωγός της, ο Σαρντίνι. Καταλάβατε γιατί την πέρναγα όταν ήταν απέναντι. Άλλα διαβάζω. Τι διαβάζεις? Ιστορικά. Ιστορικά, τι ιστορικά? Να, για τον Ηρακλέα μας να πούμε που σφάξε τις κότες της Τριμφαλίας. Όχι. Στριμφαλίας, Ματίνα. Στριμφαλίας. Ε, καλά, δεν πειράζει. Τις αγαπημένες μου ταινίες είναι ο Δασκαλάκος ήταν Λεβεντιά. Τι θυμάστε τότε από τα γυρίσματα? Πώς ήταν έτσι ένα νέο κοριτσάκι να μπαίνει ξαφνικά στα φώτα να κάνει κινηματογράφο? Δεν είναι καλά η γυναίκα. Τι ρωτάει, μωρή, 23 χρονών μποσά στο βουτζά. 120 βραχιά κατούρισα, είσαι σοβαρή. Πείτε αν τώρα όταν βλέπετε τον κύριο Βουτσά, έτσι ανταλλάσσετε πειράγματα? Μου έχει κάνει δώρο εσώρουχα ο κύριος Βουτσάς, γιατί με αγαπάει πάρα πολύ και εγώ τον αγαπώ. Είναι ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Είναι ο τελευταίος φίλος που μου έχει απομείνει. Και το λέω με μεγάλη αγάπη, και χίλια χρόνια να ζήσει. Και έχει και ένα κούκλο γιο και τρεις κόρες. Αλλά ο γιος είναι μεγάλη συγκέντρωση.